Αλαλούμ με τις πτήσεις στο Μάντσεστερ. Πάμε να συνδεθούμε με το Λονδίνο και τον Θανάση Γκαβό για να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Μάρκο, με νεότερη ανακοίνωση το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ λέει ότι ελπίζει πως το βραδινό πρόγραμμα πτήσεων θα διεξαχθεί κανονικά. Προειδοποιεί ωστόσο, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, ότι για τις επόμενες ώρες, ημέρες θα υπάρχουν κάποια προβλήματα, διότι πτήσεις, αεροσκάφη μάλλον, δεν βρίσκονται σε αεροδρόμιο που θα έπρεπε να βρίσκονται. Παρ' όλα αυτά, το επιβατικό κοινό καλείται ακόμα και απόψε να επικοινωνεί πρώτα με την εταιρεία του πριν φτάσει στο αεροδρόμιο. Και αυτό διότι είναι τουλάχιστον 40 οι πτήσεις τελικά που ακυρώθηκαν, πέρα από τις πολλή ώρες καθυστερήσεις. Πληροφορούμαστε ότι από τις 25 απευθείας πτήσεις προς Ελλάδα, οι 4 ακυρώθηκαν για Κεφαλονιά, Ρόδο, Κο και Σκιάθο. Επίσης ακυρώθηκαν 6 αφίξεις από τα ίδια νησιά. Επίσης το αεροδρόμιο λέει ότι θεωρητικά από αύριο τα πράγματα θα είναι ομαλά με τις όποιες καθυστερήσεις. Ωστόσο, αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι η πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ο εκνευρισμός, διότι υπήρχε κόσμος που ήταν στην ουρά επί 8 ώρες για να ανακοινωθεί ότι η πτήση τους τελικά δεν θα πραγματοποιείται. Ένα ακόμα επεισόδιο ταλαιπωρίας σε μεγάλο βρετανικό αεροδρόμιο και μάλιστα στο πρώτο Σαββατοκύριακο με αυξημένη κίνηση όπως αναμενόταν λόγω καλοκαιριού. Ευτυχώς τουλάχιστον όχι ακόμα με πολλές οικογένειες, διότι τα σχολεία δεν έχουν κλείσει, ταλαιπωρήθηκαν κυρίως φοιτητές. Σε ευχαριστούμε, Θανάση Γκαβέ.